Είπαμε γύρω στις 7 για να μαζευτούν όλοι γι' αυτό. Ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν ήρθα τυχαία στα Μαύρα σήμερα ντυμένος. Άλλο ένα μνημόσυνο, άλλη μια κηδεία για τον ελληνικό λαό. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι που μαλώνεται η νυν και η πρώην κυβέρνηση για το ποιος έχει κάνει το λιγότερο κακό στη χώρα. Γιατί σίγουρα κακό κάνετε όλοι μας, όλοι σας. Πριν ξεκινήσω να εισέλθω στην ουσία των πραγμάτων, θα ήθελα παρακαλώ να καταγραφεί η έντονη δυσαρέσκεια της Ένωσης Κεντρών για την νομοθετική διαδικασία που μας αναγκάζεται και μας επιβάλλεται όλο αυτόν τον καιρό. Και επειδή μιλάτε για διαπραγμάτευση, εμείς έχουμε να σας πούμε ότι η διαπραγμάτευση που ακολουθείτε τον τελευταίο καιρό είναι ανύπαρκτη. Και γι' αυτό μας έχετε φτάσει άλλη μια φορά σε κατεπήγοντα με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο να ψηφίζουμε τα κυριότερα νομοσχέδια της αντιπολίτευσης μέσα σε λίγες ώρες. Ο ρόλος μας, από ό,τι έχουμε καταλάβει, θέλετε να είναι καθαρά διακοσμητικός μέσα στο κοινοβούλιο. Και να μην πω και διεκπεραιωτικός, μακάρι να ήταν διεκπεραιωτικός, μόνο διακοσμητικός. Γιατί έτσι κι αλλιώς με την πλειοψηφία που υπάρχει από την κυβέρνηση, ό,τι και να πούμε, όσο και να φωνάξουμε, ψηφίζονται τα νομοσχέδια και προχωράνε. Έτσι έχετε καταντήσει τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Και αυτό που έλεγα για τη διαπραγμάτευση ήταν μόνο στα λόγια και στα κεντρικά ρούχα για να έρθω και πριν από μερικούς μήνες, για να μην αναφέρω και ονόματα. Τελικά μάθατε με τον πιο άσχημο τρόπο ότι η διαπραγμάτευση για να γίνεται ισχυρά πρέπει να αποδεικνύεται με αριθμούς και όχι με έξυπνα λόγια απέναντι σε όσους ζητάμε χρήματα αυτόν τον καιρό. Δεν γίνεται διαμέσου ρητορίας για να γίνω πιο συγκεκριμένος διαπραγμάτευση και η τακτική η οποία έχετε ακολουθήσει τον τελευταίο καιρό μας έχετε οδηγήσει εδώ και μας έχετε πάρει όλοι στο λαιμό σας. Ας έρθουμε όμως στο νομοσχέδιο. Επειδή είστε ταλαντούχοι στο να αραιοποιείτε στις διατυπώσεις σας τη θλιβερή κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει τον τελευταίο καιρό, θα μιλήσω όσο πιο απλά και κατανοητά μπορώ για να μας καταλάβουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και μπορεί να ακουστεί και σαν παραμύθι. Μία φορά και ένα καιρό λοιπόν, οι προηγούμενες κυβερνήσεις θεωρούσαν σωστό να κατασπαταλούν το δημόσιο χρήμα για την εκλογική τους πελατεία. Προσέλαβαν κόσμο και με παχυλούς μισθούς μάλιστα. Στην προηγούμενη ομιλία, να σας θυμίσω, είχα αναφερθεί για τις ΔΕΚΟ για τη μέση μισθοδοσία που παίρνουν οι υπάλληλοι, η οποία είναι πάνω από 40.000 ευρώ ετησίως. Και έτσι οι κυβερνήσεις καταλήγουν να μας δημιουργούν τεράστια ελλείμματα. Τα χρήματα από τον δανεισμό των αγορών, λοιπόν, πήγαιναν στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους και από εκεί στην κατανάλωση και στον ιδιωτικό τομέα. Το αναπτυξιακό μοντέλο δηλαδή ήταν ο ιδιωτικός τομέας να μπορεί να ζει με τα αποφάγια, θα μπορούσα να πω, του δημοσίου. Όταν λοιπόν μια τράπεζα έβλεπε ότι το κράτος δίνει τόσο απλόχερα χρήματα, κυρίως στο δημόσιο και δευτερευόντως στον ιδιωτικό τομέα, με αυτόν τον τρόπο που μόλις εξήγησα, γιατί να μην αρχίσει να δίνει κάθε τύπου δάνεια. Και έτσι ξεκινήσαμε. Όταν ένας υπάλληλος ΔΕΚΟ παίρνει 60.000 ευρώ από μια άλλη ΔΕΚΟ, γιατί προηγουμένως ήταν από τον ΟΤΕ και από τη ΔΕΗ έχουμε 60.000 το μισθό, γιατί να μην φτάνουμε αυτή τη στιγμή να μπορεί να πάρει και ένα στεγαστικό δάνειο 500.000 ευρώ και όποτε το ξεχρεώσει. Και έτσι πήρε και το στεγαστικό, πήρε και το διάκοπο δάνειο, πήρε και το καταναλωτικό, πήρε και το γάμο δάνειο, για να μην παρεξηγηθώ, για να κάνει το γάμο του, έτσι. Και 10 πιστωτικές κάρτες. Έλα όμως που τα πράγματα αλλάζουν αυτή τη στιγμή. Έλα μετά που την τελευταία περίοδο διακυβέρνησης Καραμαλή έχουμε φτάσει σε τραγικά ελλείμματα και ένα τεράστιο δημόσιο χρέος και γίναμε από τις πιο αναξιόπιστες χώρες για δανεισμό και έτσι έχουν ξεκινήσει τα δύσκολα. Και οι μισθοί στο δημόσιο μειώθηκαν και οι συντάξεις μειώθηκαν και επίσης χάλασε και η αλυσίδα της οικονομικής τροφοδότησης στο ιδιωτικό τομέα, γιατί πλέον ο δημόσιος υπάλληλος δεν έχει χρήματα για να αγοράσει τα ακριβά προϊόντα
που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και έτσι έκλεισαν και πολλές επιχειρήσεις και έτσι ερήμωσαν και εμπορικοί δρόμοι της κάθε γειτονιάς. Και επειδή έχουμε χαρακτηριστεί, θα πω για άλλη μια φορά ότι κατηγορούμε μόνο το δημόσιο, δεν μιλάω για το δημόσιο το οποίο εργάζεται, μιλάω για τους εργομείς τους. Γιατί εσείς για άλλη μια φορά φέρατε Σαββατοκύριακο εδώ τους υπαλλήλους συναδέλφους μας για να δουλεύουν και να μας παραδώσουν τα νομοσχέδια και να μπορέσουμε να κάνουμε εμείς το νομοθετικό μας έργο. 4-5 χρόνια λοιπόν πέρασαν από τότε και οι τράπεζες έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες μη εξυπηρετούμενα δάνεια με ονομαστική αξία πάνω από 100 δις ευρώ. Και όλα αυτά είναι μια οικονομική ευημερία, μια τεράστια φούσκα που δημιούργησαν όλες οι πελατειακές κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Και όταν σταμάτησε η κάνουλα του έξωθεν δανεισμού των αγορών, κατέρευσε σύσσωμο το περίφημο, συγγνώμη, οικονομικό μοντέλο της παρακμής που έχετε δημιουργήσει. Και τώρα λοιπόν όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πουληθούν σε ιδιωτικές εταιρείες, τα λεγόμενα funds, με χαμηλότερο τίμημα από την αρχική οικονομική τους αξία, ονομαστική τους αξία, συγγνώμη. Και μετά μας αναφέρεται και ως μέγιστο κατόρθωμά σας ότι οι τράπεζες θα αυξήσουν τη ρευστότητά τους εφόσον έχουν πουλήσει τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Μα αφού έχασαν τόσα δις από τη φούσκα της ελληνικής οικονομίας, το να πάρουν ψίχουλα από το ξεπούλημα των δανείων το θεωρείτε εσείς κατόρθωμα? Συγγνώμη θα σας το πω, αλλά αυτή είναι η κατάληξη μιας εγκληματικής πορείας. Και δεν φτάνει αυτό, έχετε και το θράσος να αναφέρετε ότι ο νέος εκδοχέας των δανείων, η εταιρεία δηλαδή που θα αναλάβει να διαχειριστεί το κόκκινο δάνειο, θα προτείνει στον δανειολήπτη ευνοϊκούς όρους. Από πού προκύπτει αυτό? Και σε τι κόσμο ζείτε όλοι εσείς που πιστεύετε ότι ο οικονομικά νεκρός δανειολήπτης θα αναστηθεί και θα αναθερμάνει τη στάση που έχει μέχρι στιγμής στη σχέση συναλλαγής με αυτή τη λεγόμενη πρόθυμη εταιρεία? Η νέα εταιρεία, αγαπητοί, δεν θα ενδιαφερθεί καθόλου για τον δανειολήπτη. Έχει ήδη υπολογίσει τα κέρδη της βάσει της εμπράγματης εμπορικής αξίας που έχουν τα ακίνητα, τα οποία πρόκειται να βγάλει στον πληστηριασμό. Και αν πιστεύετε ότι δεν πρόκειται να βγάλει ακίνητα στον πληστηριασμό, όπως πιστεύατε ότι κανένα σπίτι στα χέρια δεν είναι ολήπτη, πλανάστε πλάνη νυχτρά, κύριοι. Δεν καίγεται λοιπόν καθόλου για τον δανειολήπτη και η λύση που θα προτείνει στους δανειολήπτες θα είναι απλά, για να μην τους ξεφυτώσει, θα είναι απλά λακωνική και συντομότατη. Και μέσα στα τόσα ψέματα χρησιμοποιείται και το χάσος ψηφοφόρου σας και αυτό είναι αναμενόμενο. Τώρα, για την ποιότητα και την επιχειρηματική ηθική του εκδοχέα, δηλαδή της εταιρείας που θα αναλάβει το κόκκινο δάνειο, δεν πιστεύω ότι σας πολύ ενδιαφέρει. Αρκεί να έχει το ελάχιστο κεφάλαιο για 100.000 ευρώ και κάποιες ελάχιστες νομικές προδιαγραφές. Τι άλλο μπορείτε να κάνετε άλλωστε? Είναι η τελευταία σας ελπίδα, έτσι ώστε το ξεκαθάρισμα δανείων να γίνει με αυτόν τον τρόπο, γιατί τα περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα, αν δεν γίνει αυτό, κινδυνεύουν με λουκέτο. Στο άρθρο 2, παράγραφος 5, αναφέρεται άλλωστε ότι διατηρείται το δικαίωμα να προσλάβουν εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δηλαδή, τα προσωπικά δεδομένα του δανειολήπτη πλέον θα γίνουν για άλλη μια φορά φεϊβολάν, γιατί πρώτα έχει εκτεθεί στην τράπεζα στην οποία χρωστάει, μετά έχει εκτεθεί στις πρακτικές εταιρείες της τράπεζας και τώρα αυτή τη στιγμή στο νέο προσωπικό από τη νέα εταιρεία που μπορεί να διορίσει για να μπορέσει να πάρει τηλέφωνο και να απειλεί τον δανειολήπτη ότι θα του πάρει το σπίτι εάν δεν πληρώσει τη δόση του. Μπορείτε, αν θέλετε, να το βγάλετε και στο διαδίκτυο όλα αυτά τα στοιχεία για να τον παίρνει και ο κάθε επικραμμένος να τον απειλεί. Θα ήταν και αυτό μια λύση. Διότι αυτές πιθανότατα να είναι οι ηθικές αρχές οι οποίες έχετε διαποτιστεί στην αριστερά όλα αυτά τα χρόνια. Η αλήθεια, κύριε, είναι ότι σε μερικούς μήνες αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες από τους συνανθρώπους μας ενδέχεται να ξεσπιτωθούν. Και για να μην κάνω δακρύβρεκτο το λόγο μου, θα σας πω στεγνά ότι η κοινωνική έκρηξη και αναταραχή που θα σημειωθεί θα είναι τεράστια. Τώρα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου δεν επισκέπτονται κανέναν από τους χώρους εργασίας και συνδικαλισμού. Σε λίγο καιρό δεν θα βγαίνετε ούτε από τις πύλες του Κοινοβουλίου, διότι όλοι... Αυτό, όχι, δεν λέω.
Εγώ βουλευτής είμαι και εγώ μαζί βεβαίως. Αλλά εγώ δεν έρχομαι να ψηφίσω αυτά τα νομοσχέδια. Εσείς τα φέρνετε να ψηφίσουμε. Οι ίδιες εσάς οι ψηφοφόροι θα έρχονται εδώ. Εγώ δεν τα έχω ψηφίσει όλα αυτά. Δεν είμαι κυβέρνηση. Δεν είχα την τύχη. Εγώ θα απολογηθώ. Εάν γίνω κυβέρνηση θα απολογηθώ. Εγώ μιλάω τι έχετε κάνει εσείς που κυβερνείτε όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως. Όλες τις κυβερνήσεις, δεκαετίες τώρα. Αν είχατε ακούσει για τον προϋπολογισμό, αν είχατε ακούσει τις ομιλίες μου του προϋπολογισμού, έχω φέρει και προτάσεις που έχει το κόμμα μας, έχω φέρει τα πάντα. Φασισμός λέγεται. Εμφασισμός, μάλιστα. Εντάξει, δεν κάνουμε διάλογο τώρα, ας συνεχίσουμε να μιλήσουμε. Συνεχίστε, κύριε Ιωριάδη. Έχετε θεριεύσει το κτίνος και θα δείτε σε λίγο καιρό πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Είστε πολιτικά αυτοί και κάνετε πώς εσείς. Προσθέστε τις εκφράσεις. Σας το λέω πολύ σοβαρά. Ναι. Βάζετε όχι, μισό λεπτό. Υπάρχει μια υστέρηση του Προέδρου. Έπρεπε να επέμβει, το περίμενα να τελειώσετε πρώτα και μετά επέμβω, κύριε Γεωργιάδη. Είναι μια προτροπή. Είναι μια προτροπή προς βιότητα. Προς βιότητα. Ο κύριος Φάμελος σωστά είπε τέτοιο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν. Κύριε Λοβέρδο. Κύριε, δεν σας ακούμε, κύριε Λοβέρδο, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, να μιλήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Συνεχίστε, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, επειδή τελείωσε και ο χρόνος και δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο όλων των συναδέλφων, κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Για άλλη μια φορά, διότι παρεξηγήθηκε και λείπει και ο κύριος Καμένος, ότι δεν είμαστε κόμμα το οποίο φέρνει προτάσεις. Αν ακούσατε την ομιλία μου και τα προαποτούμενα και τις δύο ομιλίες, φέραμε και προτάσεις τις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε από τα πρακτικά, να τις δείτε για τι προτάσεις μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε κόμμα καταγγελίας και δυστυχώς μας έχετε καταντήσει να είμαστε κόμμα καταγγελίας με όλα αυτά τα νομοσχέδια και όλα τα κατεπήγοντα που φέρνετε, τα οποία θεωρούμε ότι είναι λάθος και βλάπτουν ακόμη περισσότερο τον ελληνικό λαό. Και μας αναγκάζετε εσείς με τις αδιέξοδες πρακτικές σας να φαινόμαστε κόμμα καταγγελίας. Η δύναμη του ορθολογισμού σε μια κοινωνία παράνοιας σας φαίνεται ότι είναι ένα άκρο. Και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή μιλάμε εμείς για λογοκρισία, γιατί δεν σας αρέσουν αυτά που ακούτε πιθανόν. Και μακάρι, όταν δεν υπάρχει γύρω μας τίποτα το αληθινό, πώς να υποψιαστούμε ότι όλα είναι ψεύτικα. Και για όσους έχουν διαβάσει φιλοσοφία, καταλαβαίνουν ότι είναι του Δημήτρη Λιοντίνη. Λιοντίνη εν λόγω προτάσεις, και εμείς εδώ είμαστε για να πούμε και να λέμε πάντα την αλήθεια. Και την πολιτική μας θα την κάνουμε καθημερινή πρακτική. Με ή χωρίς εσάς. Καταψηφίζουμε τον εν λόγω νομοσχέδιο και σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.